Κάθε απευθεία συνάντηση του Υπουργείου με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα στον τόπο τους έχει μια ξεχωριστή σημασία, διότι μας δίνει την δυνατότητα, πέρα από την γενική ανταλλαγή απόψεων, να συζητήσουμε και για συγκεκριμένα προβλήματα της περιοχής. Σήμερα λοιπόν κάναμε και τα δύο. Κουβεντιάσαμε και για τον Κλεισθένη 1, υπήρξαν και συγκεκριμένες παρατηρήσεις για βελτιώσεις. Τα ακούμε, τα καταγράφουμε. Αυτό σημαίνει διαβούλευση, η οποία συνεχίζεται. Συζητήσαμε και για τις γνωστές πρωτοβουλίες τις χρηματοδοτικές του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με το πρόγραμμα Φιλόδημος 1 και 2, εξειδικεύοντας αυτές τις χρηματοδοτικές δυνατότητες εδώ στην περιοχή. Υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά σε συγκεκριμένες προτάσεις για την χρηματοδότηση έργων, διαδημοτικών έργων ίδρυυσης, αποκατάστασης σημειών. Ήρθε και η τυπική επισφράγηση του αιτήματος να κηρυχθεί η κρυοπηγή σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης και από τον Περιφερειάρχη μετά την χθεσινή απόφαση της πολιτικής προστασίας. Σε κάθε περίπτωση νομίζω πως ήταν μια πολύ γόνιμη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν είναι η πρώτη. Τέτοιου είδους συναντήσεις έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα και θα εξακολουθήσουν να γίνονται. Και θεωρώ ότι και οι δύο πλευρές βγαίνουν πιο κερδισμένες μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Υπουργέ, εισπράτεται στις κατηδίαν συναντήσεις με τους αυτοδιοικητικούς ένα διαφορετικό κλίμα από αυτό που εκφράζουν τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης σε σχέση με τον Κλεισθένη? Αυτό είναι βέβαιο. Η συζήτηση γύρω από το τραπέζι μας δίνει την δυνατότητα να κατανοήσουμε η μία πλευρά την άλλη. Υπάρχουν αυτοδιοικητικοί οι οποίοι πραγματικά συμμερίζονται την λογική των συνεργασιών και των συνενέσεων που θέλει να εισαγάγει η καθιέρωση της απλής αναλογικής, γιατί αυτό τελικά είναι το ζητούμενο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι κάθετοι αντίθετοι. Δεν είναι όμως αυτή η ισοπεδωτική και προσπάθεια που γίνεται εκ μέρους της ΣΚΕΔΕ και της ΕΜΠΕ για να δημιουργηθεί μια κατάσταση πόλωσης η οποία τελικά δεν βοηθάει κανένα. Είναι εις βάρος των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Αύριο θα έχω τη δυνατότητα να συναντηθώ με τις δύο αντιπροσωπείες. Ελπίζω να μου καταθέσουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες να είναι αξιοποιήσιμες και να μην σταθούμε πια σε μια κατάσταση ενός πλήρους αρνητισμού απέναντι σε μια αδιαπτυσβήτητα θετική πρωτοβουλία που αποτελεί το νομοσχέδιο Κλεισθένη 1. Τώρα θα συζητηθεί και η κατάθμιση των οικονομικών περιφερειών. Έχετε στείλει ένα σχετικό έγγραφο στα υπόλοιπα κόμματα? Αυτό είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα, δεν το συζητάμε από την αυτοδιοίκηση, το συζητάμε σε επίπεδο κοινοβουλευτικών κομμάτων. Την Πέμπτη έχει προσδιοριστεί αυτή η συνάντηση. Θεωρούμε ότι είναι κάτι όριμο, είναι κάτι θετικό και δεν αντιλαμβάνομαι ιδιαίτερα την στάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προσπαθεί να αποφύγει την υιοθέτηση, την στήριξη αυτού του μέτρου, βρίσκοντας άλλου είδους δικαιολογίες. Είναι διαφορετικό θέμα η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού, που έχει πάρα πολλές παραμέτρους και εμείς θέλουμε να το συζητήσουμε, και διαφορετικό κάτι το οποίο οι ίδιοι λέγανε ότι το υποστηρίζουν παλιότερα, την κατάθλιψη της Β' Αθήνας, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτά τα δύο να συσχετίζονται. Και αυτή είναι η προσέγγιση μας και νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Αναφερθήκατε στο πρόγραμμα Φιλόδημος και είπατε ότι συζητήσατε για κάθε έργα στην περιοχή. Μεταξύ αυτών είναι το διαδημοτικό έργο ίδρυυσης Πάρκας Πρέβεζας? Ναι, είναι αυτό το διαδημοτικό έργο. Περιμένουμε να κατατεθεί η συγκεκριμένη πρόταση εκ μέρους των δύο Δήμων. Θεωρώ ότι η πρόσκληση που έχουμε βγάλει πριν από λίγες μέρες καλύπτει απόλυτα την δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου. Βεβαίως πρέπει να κατατεθεί έτσι, η αντίστοιχη μελέτη, η οποία είναι απόλυτα τεκμηριωμένη. Το συζητάτε ή όχι να επανέλθω στο προηγούμενο το ζήτημα, το αίτημα ή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, είτε με επιστολική είτε με ηλεκτρονική ψήφου? Βεβαίως και το συζητάμε, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε τι εννοεί η Νέα Δημοκρατία.
Θα σας έλεγα δε ότι όταν μιλάει για ψήφο ανθρώπων οι οποίοι φύγανε τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, το εκλαμβάνω και ως μια διάθεση αυτοκριτικής, γιατί είναι η δικιά της πολιτική περίοδος αυτούς τους ανθρώπους. Οι νέοι επιστήμονες, οι οικονομικοί μετανάστες, οι νέοι Έλληνες οικονομικοί μετανάστες είναι το αποτέλεσμα της χρεοκοπίας της χώρας που μας οδηγήσαν οι κυβερνήσεις του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και βλέπουμε δίκαιο το αίτημά τους το να ψηφίζουν όπως γίνεται και στις ευρωεκλογές. Αλλά θα πρέπει να δούμε τις υλικοτεχνικές υποδομές και παραμέτρους για να μπορεί να γίνει αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό να μιλάμε γενικώς για την ομογένεια και για περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να είναι, να μην είναι στους εκλογικούς καταλόγους, να έχουν, να μην έχουν εκλογικά πλοιάρια, να μην έχουν απογραφεί και μπορεί να έχουν και 30 και 40 χρόνια να έχουν στην Ελλάδα. Όλα αυτά αμέσως σας έβαλα 4-5 προβλήματα που αξίζουν να τα δούμε ξεχωριστά. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα διαφορετικό θέμα. Αλλά δεν σχετίζεται άμεσα με το θέμα της κατάρτισης της συγκαταθήκης. Εξακολουθούν να φεύγουν πάντως οι νέοι στο εξωτερικό και σήμερα με τη δική σας πολιτική. Να επιστρέφουν. Θα σας πω, τα βήματα που κάνει η χώρα για την οικονομική της ανόρθωση είναι ορατά. Ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε αυτές τις επιδόσεις στον τομέα των εξαγωγών. Έχουμε για τρίτη συνεχή χρονιά δείκτης οικονομικής ανάκαμψης. Έχουμε αποκλιμάκωση της ανεργίας, έχουμε τόνωση του τουρισμού, έχουμε ρεκόρ άμεσων επενδύσεων εδώ και μια εφταετία. Αυτοί είναι αψευδείς οικονομικοί δείκτες βελτίωσης της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Τα προβλήματα είναι πολλά. Δυστυχώς, η ζημιά από τα μνημόνια δεν μπορεί να αποκατασταθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Ούτε κανείς πιστεύει ότι και μετά τον Αύγουστο του 2018, που θα έχουμε περισσότερη ελευθερία κινήσεων, περισσότερα διαθέσιμα μέσα στα χέρια μας, θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε από τη μια μέρα στην άλλη τη μεγάλη ζημιά που υπέστη το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Το βέβαιο όμως είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Μια ερώτηση αφορά ίσως την Κέρκυρα, αφορά την Κέρκυρα βέβαια αυτή η ερώτηση. Με τα σκουπίδια είναι αδιέξοδη η κατάσταση στην Κέρκυρα μετά τις δολιοφθορές στο Χιτάνι Ευκύμης. Κάποιες φωνές ακούνε να μεταφερθούν στην Ήπειρο τα σκουπίδια. Δεν συζητάμε την πιθανότητα να καταπατήσουμε τον νόμο και να υπάρξει μεταφορά απορριμμάτων από μία περιφερειακή ενότητα σε άλλη, από μία περιφέρεια σε άλλη. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι πρώτα και κύρια ευθύνη της αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα του πρώτου βαθμού, πρέπει να επιλύεται με τα δικά της μέσα. Η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση και στην περίπτωση της Κέρκυρας και σε άλλες περιοχές. Δεν μπορεί δε μάλιστα ένα νησί αυτού του πληθυσμού, πάνω από 100.000 κατοίκους, το οποίο περιμένει 4,5 με 5 εκατομμύρια τουρίστες, να μην μπορεί να οργανώσει αυτό το θέμα μέσα στα όρια της διοικητικής του ευθύνης.